Και μέσα στην ιστορία ποτέ δεν εφαρμόστηκε ο νόμος της μονογαμίας. Γι' αυτό σας έλεγα κάποτε το ου μη χεύσεις, η 8η εντολή του Μωσαϊκού νόμου, είναι ότι το πιο απάνθρωπο επινόησε και καθιέρωσε και επέβαλε η ιστορία στην ηθική. Είναι μια δαμόκλη, είναι μια σπάθα που κατεβαίνει και κόβει κεφαλές. Γι' αυτό το μόνο νόημα που έχει αυτή η εντολή, έχουμε ξαναπεί, είναι σταθερά μέσα στην ιστορία να παραβαίνεται. Γιατί παραγνωρίζει την ανθρώπινη φύση. Εκείνο που θα λέγαμε στην έσκατη και πιο επίκαιρη περίπτωση, για το γεγονός ότι θέλησαν οι Έλληνες την Ελένη Μιχαλίδα, είναι ότι είδανε αυτό το βάθος της ανθρώπινης φύσης, που δεν σημαίνει ότι εισάγει την ερωτική αναρχία ή την ηθική αναρχία. Το πρόβλημα, αυτό μας δόθηκε ευκαιρία, νομίζω και το δείξαμε προχτές που μιλήσαμε για πλατωνικό έρωτα. Θυμάστε, το πρόβλημα είναι να είσαι πάντα ηθικά εγρήγορος και να αγωνίζεσαι. Και αν πέσεις, να μπορέσεις να ξανασηκωθείς. Εκεί είναι η ομορφιά και η δραματικότητα, αν θέλετε, και το μεγαλείο. Ο πόνος και η οδύνη που έχει η ηθική, σαν ζωντανή ηθική που λειτουργεί με αίμα και με οστά και όχι με σχηματοποιημένες λύσεις και συνταγές και εντολές και σχήματα, να δίνουμε αυτόν τον περιορισμό, ο οποίος, εδώ θα συμφωνήσετε μαζί μου, από την άποψη της ιστορικής εξέλιξης και της ιστορικής πείρας, το δίκαιο είναι με τους Έλληνες και όχι με τους Εβραίους, με το ουμιχεύσεις δηλαδή. Η απιστία είναι μέσα στους κανόνες και πάντα. Απόδειξη το γεγονός που έχουμε πει πολλές φορές, ότι σήμερα στους τρεις ο ένας χωρίζει. Τι θα πει χωρίζει? Έχει προηγηθεί απιστία. Έχει προηγηθεί μοιχεία, ας το πούμε. Έχει προηγηθεί το γνήσιο αυτό φυσικό κοίτασμα της Ελένης, όπως θελήσανε οι Έλληνες. Αλλά για να έχουμε και ολοκληρωμένη την εικόνα, πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Εάν ο Όμηρος μας έδωσε την Ελένη Μιχαλίδα με αυτό το στίγμα, με αυτή τη ρετσινιά, και στεκόμαστε κριτικά και με επιφυλάξεις απέναντί του, μια περιορισμένη ηθική αντίληψη, μην ξεχνάμε από την άλλη μεριά ότι ο Όμηρος μας έδωσε και το αντίθετο, τον άλλο πόλο. Η Ελένη άπιστη, αλλά μας έδωσε και την Πινελόπη την πιστή. Την Πινελόπη την πιστή. Και δεν έχουμε σταθεί στην προσπάθεια να ερμηνεύσουμε και να κατανοήσουμε τι σημαίνει Πινελόπη πιστή στην Οδύσσια.